Σύσκεψη με τους επικεφαλείς των οργανισμών που υπάγονται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είχε στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη σύσκεψη έγινε αποτίμηση της πρόοδου των έργων που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η πορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης καθώς και το μετρό, αλλά και τα θέματα αιχμής για την πόλη. Έχουμε την ευκαιρία με τους φορείς της πόλης να κάνουμε μία αποτίμηση της πρόοδου για όλα τα σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες που είχα την ευκαιρία να εξαγγείλω στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χαίρομαι διότι τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα τα οποία είχαμε θέσει. Θα υπάρχει και μία αναλυτική ενημέρωση από την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τα ακριβή χρονοδιαγράμματα και για τις δεσμεύσεις οι οποίες ανελήφθησαν. Να σταθώ πολύ σύντομα σε τρία θέματα αιχμής για την πόλη. Το πρώτο είναι το ζήτημα του μετρό. Εξακολουθεί να ισχύει η δέσμευσή μας. Το μετρό θα λειτουργήσει εξ ολοκλήρου και θα παραδοθεί τον Απρίλιο του 2023 με το σταθμό στη Βενιζέλου να αναδεικνύει με τον σωστό τρόπο την πλούσια πολιτιστική παράδοση της πόλης. Εκτιμούμε ότι μέχρι τα τέλη του έτους το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο θα έχει δώσει την έγκρισή του για να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση την οποία έχω ήδη δρομολογήσει. Στο ζήτημα του ΟΑΣ, ήδη έχουν ενταχθεί στο στόλο του ΟΑΣ αρκετά λεωφορεία ώστε κάπως να ανακουφιστεί η κατάσταση. Σημαντική πρόοδο όμως θα δούμε από τις αρχές του έτους όταν θα συναφθεί και θα ξεκινήσει η σύμβαση με τα ΚΤΕΛ, τότε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά το πρόβλημα των αστικών συγκοινωνιών στην πόλη. Τρίτον, σχετικά με το ζήτημα του flyover της περιφερειακής, θα υπάρχουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υποδομών, έργο το οποίο προχωράει πολύ γρήγορα και εκτιμούμε ότι θα μπορεί να δημοπρατηθεί εντός ενός έτους. Τονίζω ότι είναι ένα έργο απολύτως κρίσιμο και καθοριστικό για να ανακουφιστεί το μεγάλο κυκλοφοριακό βάρος το οποίο επομίζεται σήμερα η περιφερειακή. Συζητήσαμε και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες. Θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση από τους αρμόδιους υπουργούς καθώς και από τους φορείς της πόλης. Οδύσσια για οικογένειες προσφύγων και μεταναστών με μικρά παιδιά βρίσκονται από χθες το απόγευμα μέσα σε πούλμαν. Κάτοικοι στα Βρασνά βγήκαν στους δρόμους χθες το βράδυ και ανάγκασαν τα λεωφορεία να φύγουν από την περιοχή. Τα 380 άτομα που είχαν έρθει από τη Σάμο αποφασίστηκε να πάνε σε κατασκήνωση της Εύβοιας. Εχμές από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.